Γεια σας και καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά σε ένα ακόμα βίντεο. Έχει χειμωνιάσει για τα καλά. Φοράω τη νέα μου πλεκτίζα και τούλα που σας είχα δείξει στο Sinsai Hall. Ναι, αυτή είναι. Είναι αρκετά μακριά και αρκετά χουχουλιάρη και αρκετά έχει όγκο εδώ και κάπως δεν ξέρω. Πολύ κλειστή, ρε παιδί μου. Θα τέργιζε πάρα πολύ ωραία και με ένα τοπάκι από μέσα και μια ζώνη. Τι ένα ωραίο σορτσάκι και καλσόν και μπότα. Δείτε λίγο σε ολόσο μου. Λοιπόν, ανοιχτή κάπως έτσι. Ωραία. Εάν όμως την κλείσω και βάλω και μια ζώνη εδώ πέρα και ένα. Εδώ πέρα. Τι έχω πάθει. Εδώ πέρα και βάλω και ένα σορτσάκι και ένα όχι παντελόνι, πες το, και ένα καλσόν. Μια ωραία μπότα, δεν θα είμαι πάρα πολύ ωραία. Γιατί είναι αρκετά μακριά. Αρκετά μακριά. Ναι, ντύθηκα γιατί σημαίνει Κυριακούλα και δεν ντύθηκα για να πάω στο μαγαζί σήμερα. Ντύθηκα γιατί βασικά καθημερινά ντύνομαι και βάφομαι και φτιάχνομαι γενικότερα για να με βλέπω εγώ κάπως έτσι περιποιημένη. Αλλά και τι θα βγω για brunch. Με το Λαζίκο και την αδερφή μου εδώ σε ένα μαγαζί που άνοιξε στο ωραίο καστρό. Γιατί δεν είχαμε μαγαζιά ανοιχτά για να πάμε για καφέ και για μπραντς. Κι όμως δεν είχαμε. Έχουμε δύο, έχουν ανοίξει δύο καινούργια. Οπότε θα πάμε σε ένα από τα δύο που έχει και μπραντς. Γενικά είναι έτσι πολύ ωραίο. Και θα πάμε να φάμε πρωινούλι. Έχω ήδη στα μπάρια ένα κλαψάτο με κοτόπουλο και κάτι ωραίες πατάτες τηγανιτές που έχει. Βέβαια θα μου πει τέτοια ώρα. Έχει πάει 12.30 οπότε θα είναι σαν μεσημεριανό. Δεν θα φάω μετά μεσημεριανό, δεν θα μαγειρέψω. Εκτός να πεινάσουμε και το απόγευμα φάμε κάτι έτσι ή τσιμπήσουμε κάτι που θα φτιάξω. Όχι πάντως μεσημεριανό. Θα σας πάρω μαζί μου για να σας δείξω και αυτά που θα φάμε γιατί είναι έτσι πολύ. Γιαμιγιάμι. Μεταξύ έχω κάνει και κενό εδώ πέρα. Έχω πάρει ό,τι είχα γιατί θέλω να στολίσω το δέντρο φέτος εδώ πέρα. Γιατί πέρσι το στόλισα εκεί, αν θυμάστε. Αλλά φέτος λέω να το στολίσουμε εδώ πέρα. Ο καθρέφτης δεν ξέρω αν θα μείνει εκεί. Ίσως τον πάρουμε και αυτόν και τον πάμε κάπου αλλού. Αν όχι, θα μας το κρύβει απλά το δέντρο και δεν μας πειράζει και καθόλου γιατί σιγά το πώς θα το χρησιμοποιώ. Εξυγκρονίστηκε! Δεν θα μας ξαναπήσει να έρθουμε εδώ πέρα. Αυτό είναι πολύ ωραίο να ξέρεις. Ακούμε εδώ. Ωραίο το αμυλό της. Τέλειο. Εσύ χαίρεσαι που γυρίσαμε. Ναι, πού είναι το παιχνίδι σου. Στο σπίτι όπως καταλάβατε, φάγαμε, σκάσαμε, οπότε μεσημεριανό γιοκ. Να πιω μετά, θα πεινάσουμε, κάτι θα φάμε, κάτι θα βρούμε. Ήσουνε καλό πιζάκι εδώ πέρα, ήσουνε καλό νινάκι. Ήσουνε καλό νινάκι, ναι. Έπαιζες με το παιχνίδι που σε πήλε η μαμά το καινούλιο, ναι. Μερούδια, τι κάνετε, πώς είστε. Καιρός αυτός σηκώνει εδώ τσαγάκι, πράσινο τσαγάκι ζεστούτσικο να πίνουμε γιατί πραγματικά. Έχει πάρα πολύ κρύο, παρ' όλα αυτά έχει ήλιο σήμερα, οπότε είναι μια ωραία ηλιόλουστη μέρα, αλλά πάρα πολύ κρύα μέρα. Και εδώ πίνουμε το τσαγάκι μας. Εσείς τι κάνετε, στολίσατε, για γράψτε. Εγώ που λέτε έχω κάνει κενό για να στολίσουμε το δέντρο στη γωνία εκεί, όπως είχα στολίσει την πρώτη χρονιά που μετακομίσαμε αυτό το σπίτι του 21. Και δεν ξέρω πώς θα στολίσουμε. Χθες είπα το Λαζίκο δεν είχε όρεξη, γιατί δεν ξέρω αν θα μπορώ το επόμενο Σαββατοκύριακο να στολίσω, οπότε έλεγα μήπως στολίσουμε. Τώρα αυτό που πέρασε. Αλλά τέλος πάντων, θα δούμε πώς το στολίσουμε το επόμενο ή το παραεπόμενο. Θα δείξει. Γράψτε αν, αν σχολιάσετε. Ωραία. Γράψτε αν στολίσετε εσείς ήδη. Έχετε μπει στο mood. Τι κάνετε. Φτιάξετε μελομακάρονα, κουραμπιέδες. Γενικά μπήκατε στο mood το Χριστούγεννο ακόμα ή όχι. Για γράψτε. Και εσύ μπήκε στο mood. Τι είναι ρε. Μπήκε στο mood το Χριστούγεννο. Μπήκε. Θα στολίσουμε. Θα στολίσουμε το δέντρο μας. Δεν το κατουράς. Θα το πειράζεις, εντάξει. Δεν θα πειράζεις το δέντρο και τις μπάλες μου. Σκατούλη. Και αυτά που λέτε, τώρα έχω ετοιμαστεί όπως βλέπετε και πρέπει να πάω από το μαγαζί. Έχουμε κάποιες μικροδουλειές με τη μαμά στο εργαστήρι μας και σήμερα έχω και πάλι τοποθέτηση. Οπότε πρέπει να τελειώσουμε σιγά σιγά με όλα αυτά για να τα παραδίδουμε πριν τις γιορτές, να μην τρέχουμε πάλι τελευταία στιγμή όπως πάντα και δεν φτάνουμε. Πάντα αυτό συμβαίνει. Πρέπει να φύγω. Σας αφήνω και θα τα πούμε μάλλον από το μαγαζί. Ίσως σας δείξω και νέα σχέδια που έχουν έρθει, γιατί πάντα έρχονται νέα σχέδια. Και κάποιες θα δείχνω, κάποιες τα ξεχνάω, αλλά θα σας πάρω μαζί μου για να σας δείξω τι γίνεται στο μαγαζί μας.
Καλημερούδια. Έχω ετοιμαστεί, έχω ντυθεί λες και είμαι ο πράκτορας του FBI. Με το παλτουδάκι μου. Και έχω μερικές δουλειές να πάω εδώ στην περιοχή μας, σε τράπεζες, ιστορίες και τέτοια. Και μετά θα πάω από το μαγαζί. Ελπίζω και εύχομαι να μην ξεχάσω να σας δείξω τα νέα σχέδια που έχουν έρθει στο μαγαζί. Γιατί έχουν έρθει πάρα πολύ ωραία νέα σχέδια και τα έχω ανεβάσει ήδη στο Instagram στη σελίδα μας, στο Χωσέλης. Να πείτε να μας κάνετε follow και εκεί πέρα. Και έρχομαι να σας τα δείξω. Ναι. Και κάνουμε και αλλαγές στη βιτρίνα, θα κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Θα τα δείτε και αυτά όταν θα είναι έτοιμα, γιατί ακόμα δεν είναι έτοιμα, είναι σε ετοιμασίες. Βάφουμε, κάνουμε, ράνουμε τους τοίχους εκεί πέρα. Και ελπιστώ ότι θα βγει πάρα πολύ ωραίο, να στολίσουμε και όσο έτσι κάπου στο μαγαζί ό,τι έχουμε και ό,τι μπορούμε χριστουγεννιάτικα. Γιατί πέρσι είχαμε στολίσει το δέντρο, αλλά φέτος δεν νομίζω ότι δεν έχουμε χώρο, λόγω του ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα μέσα στο μαγαζί. Θα σας δείξω. Να βρέχει, ρε παιδιά. Αλλά πήραμε πρωινούλι να φάμε, δεν φάει τίποτα. Και πήγα και Βίκο, οπότε θα έρθει και Βίκο Χόλμ έξω του γενιάτικα προϊόντα. Τέλεια! Έχουν φέρει πολύ ωραία πράγματα. Γενικά αγαπώ τα Βίκο και εσείς αγαπάτε από ό,τι έχω καταλάβει. Αλλά έχουν φέρει πολύ ωραία έξω του γενιάτικα πράγματα, παιδιά. Να πάτε να τα δείτε. Και πολύ πολύ τέλειες τιμές. Θα σας τα δείξω μόλις πάω σπίτι. Θα κάνω άλλο βίντεο όμως με Βίκο Χόλμ έξω του γενιάτικο. Και δείτε και κάτι λίγο. Θα κάνω και τα δικά μου σκράντσι με το λογότυπό μου. Θυμάστε πως έλεγα. Τέλεια χρώματα γιατί πέρυσι ψεπανή. Οπότε θα κάνω αυτά για αρχή. Και θα δω πώς θα πάει και μετά θα παρακλώ και άλλα χρώματα κι εγώ. Σας κλείνω, πάω από το μαγαζί και θα λέμε από εκεί. Το μαγαζάκι της καρδούλας μας και πάμε να σας δείξω αμέσως τα νέα σχέδια. Δεν είναι λίγα, είναι αρκετά. Είναι σχεδόν όλα αυτά εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Κινάω με αυτή εδώ την παλέτα που την έχω ήδη ανεβάσει και στο Instagram. Εντάξει, τέλειες. Δείτε λίγο σχέδια μοντέρνα. Νομίζω ότι αυτό χρώμα θα το λατρέψετε. Και μετά πάμε σε αυτή εδώ την παλέτα, αυτή εδώ την κατηγορία. Πάρα πολύ μοντέρνο και αυτό. Το δείχνω και ανοιχτό. Ουσιαστικά κάνει αυτά τα νερά και έχει και μια ρίγα μέσα στην επιφάνεια του πανιού. Βλέπετε, εδώ. Έχουν έρθει και πάρα πολύ ωραίες γάζες και πάρα πολύ ωραία χρώματα. Όπως βλέπετε, πάρα πολλά ωραία χρώματα. Το δείτε τώρα, έχει έρθει αυτή εδώ η κατηγορία, η οποία ουσιαστικά είναι μια γάζα. Δείτε εδώ τι ωραία χρώματα που έχει. Και αυτά εδώ για παιδικό είναι τέλεια. Το είναι πάρα πολύ ωραίο καινούριο σχέδιο. Έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα και πάρα πολύ ωραία υφή που μοιάζει λίγο έτσι με 3D αυτή η πλέξη που έχει. Και έχει και πάρα πολλά χρώματα, όπως βλέπετε, σε γκρι μπέζ κυρίως τόνους, που είναι και πιο ουδέτερα και πιο κλασικά χρώματα. Επίσης, άλλα δύο σχέδια πάρα πολύ ωραία και απλά, δείτε πόσο ωραία, και έχει και ωραία χρώματα. Και λίγο πιο σκούρα, για πιο λίγο τώρα αυτά τα πανιά. Δεν τρελαίνεστε. Δεν είναι φουλ ανοιξιάτικα καλοκαιρινά, αν και έχουμε Χριστούς και αυτό, που είναι λίγο έτσι πιο λουλουδένιο. Και νεραϊδένιο. Πάλι γάζα με σχέδια πάνω. Αυτή βγαίνει σε δύο αποχρώσεις. Το πιο τους λάτρες των minimal. Εντάξει, το lime το λάτρεψα. Και τέλος έχουμε και ντυμένες ωραίες κουρτίνες, τύπου τούλι, γάζα τούλι, έτσι πολύ λεπτό. Κάπως έτσι ώστε κάνει για να καταλάβετε, γιατί το έχει και σε φωτογραφία και τα χρωματάκια μας είναι αυτά εδώ, εδώ, μπες με. Κουρτάκι με την γκρι κλωστή. Από εδώ. Τέλειο και αυτό, έτσι. Το ίδιο στυλ πάμε και σε αυτό εδώ σχέδιο που κάνει καρό, τα ίδια χρώματα, απλά σας δείχνω λίγο το σχέδιο που κάνει. Μετά και αυτό εδώ που κάνει μόνο αυτό εδώ το κομμάτι, έτσι σαν μπουρντούρα σε ένα σημείο, δείτε, κάπως έτσι σκεφτείτε. Και τέλος έχουμε αυτό εδώ που είναι έτσι πιο ιδιαίτερο, πιο ρομαντικό, που έχει αρκετή μεγάλη έτσι μπουρντούρα και έχει πιο βαρύ σχέδιο με το λαχούρ του, με τα χρυσά του, με τα κεντητά του, είναι έτσι ιδιαίτερο πανί για πιο ιδιαίτερες περιπτώσεις. Αυτά λοιπόν έχουν έρθει στο μαγαζί μας από τα πολύ πολύ φρέσκα και καινούργια. Έχουν έρθει και άλλα, δεν ξέρω τι σας έχω δείξει, δεν θυμάμαι. Οπότε θα δείχνω τα πιο καινούργια. Και γίνονται αλλαγές στο μαγαζί, όπως σας είπα, στη βιτρίνα που ακόμα δεν είναι έτοιμη. Δεν πρόλαβα να σας δείξω τη βιτρίνα και ήρθα μας τώρα για να τη βάψει. Εδώ ξύνουμε τα στοκαρίσματα. Και θα δω αυτού. Θα γίνεται ένας πανικός στο μαγαζί, όπως βλέπετε. Πανικός. Και έχουν έρθει κάτι τέλειο σοκολατάκι από την Ιταλία. Είναι πεντανόστι, μας φάμε ακόμα. Αυτό εδώ μου άρεσε. Θα και να στολίσω. Α, αυτή είναι μαύρη. Άρα την άλλη θα φάει. Εγώ μάλλον θα στολίσω αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί το επόμενο δεν θα μπορώ. Μια εβδομάδα νωρίτερα φέτος. Να ξέχει μια συννεφιά. Μια ομίχλη έξω, λες και χιονίζει. Χιονίζει. Πίσω στο σπίτι και θα σας δείξω τώρα τα σκράντζι που έλαψα. Βγήκανε τέλεια. Εντάξει, ίσως θα ήθελα να είναι και λίγο πιο μικρό το κορονάκι μου. Την επόμενη φορά που θα φτιάξω περισσότερα θα τα κάνω πιο μικρά. Αλλά είναι πάρα πολύ cute. Και στο χέρι είναι κάπως έτσι. Τώρα δείτε γιατί δεν έχει καθόλου καλό φωτισμό εδώ μέσα. Για δείτε κάπου εδώ. Σ' αρέσει μελάκι το σκράνι της μαμάς.
Σου αρέσει το σκρόντσι της μαμάς? Ναι. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Έχει ένα μουτό καιρό σήμερα, δεν έβγαλε καθόλου ήλιο. Χάλια. Και έκανα και τα νυχάκια μου σήμερα, το μόνο καινούριο που έχω κάνει είναι το νύχι. Το έχω ξανακάνει αυτό το νύχι πέρσι και μου βγήκε σε φωτογραφία νομίζω από κάποιο παλιό μου story και το ξαναθεμήθηκα. Και γι' αυτό το λόγο το ξανά έκανα σήμερα το πρωί. Έχει πάει ήδη 4 παρά. Άλλο που σας λέω καλημέρα, καλησπέρα, τέτοια ώρα. Γιατί μοντάρω το βίντεο και πρέπει να το κλείσω. Δεν το έχω κλείσει, οπότε είπα να σας πω μια καλημέρα, μια καλησπέρα, να σας δείξω τα νέα μου νυχάκια και να σας χαιρετήσω, να σας κλείσω αυτό εδώ το vlog. Αν σας άρεσε, κάντε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι, μην το ξεχνάτε, και ελάτε και στο Instagram για να τα λέμε και από εκεί πέρα. Πολλά πολλά φιλάκια, να περνάτε τέλεια όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Bye!